Στην προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριό μας για τη στήριξη των επιχειρήσεων του νομού μας, πραγματοποίησε επίσκεψη στη γειτονική χώρα και συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε τον πρόξενό μας, τον κύριο Παιδιώτη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την φιλοξενία αλλά και την προσπάθεια που καταβάλει πραγματικά για την στήριξη και τη συνεργασία που έχει από την ελληνική πλευρά, για την ελληνική πλευρά στην γειτονική χώρα. Έτσι, πραγματικά, ο κύριος Πρόξενος, αφού μας ενημέρωσε για το επιχειρηματικό καθεστώς της περιοχής αυτής, είχαμε μία σειρά επαφών και επισκέψεων. Καταρχήν, είδαμε τον Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοριτσάς, μία περιφερειακή ενότητα η οποία αριθμεί πάνω από 700.000 κόσμου. Είδαμε τον Δήμαρχο, είδαμε δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι δραστηριοποιούνται πλέον και στην περιοχή αυτή. Μιλήσαμε με επιχειρηματίες, οι οποίοι βλέπουν με πολύ θετικό μάτι τη συνεργασία με Έλληνες επιχειρηματίες. Επισκεφτήκαμε δυναμικές επιχειρήσεις και τολμώ να πω ότι είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες. Παρόν στις επαφές αυτές ήταν και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Αλβανίας, που όπως ξέρετε πολύ καλά τον Δεκέμβριο στο Αναπτυξιακό Συνόδιο με τίτλο Εφόρος Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας, Τουρισμού και Διαβαλκανικής Συνεργασίας υπογράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Αλβανίας, δηλαδή όλη η Αλβανία, εκπροσωπήθηκε, το επιμελητήριο από την πλευρά της Ελλάδας, το δικό μας, της Φλόρινας, και το επιμελητήριο του Μοναστηρίου. Υπογράψαμε ένα σύμφωνο συνεργασίας εμπορευματικών συνεργασιών, τεχνογνωσίας και υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της πρώτης επαφής, επισκεφτήκαμε την γειτονική χώρα για να δούμε ειδήρισό μας πραγματικά το τι επιχειρηματικά συμβαίνει στη γειτονική χώρα, η οποία μας δημιούργησε πολλές εκπλήξεις. Είμαστε σε μια πολύ θετική κατεύθυνση. Ήδη είχαμε συνεργασία για το τσάι, όπως έχουμε πει και παλιότερα. Αυτή η συνεργασία ευωδόθηκε ακόμα καλύτερα, παρουσία επιχειρηματιών Ελλήνων. Κλείστηκαν συμφωνίες και είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι, σας βγάζω είδηση αν θέλετε αυτή τη στιγμή, υπάρχει ανάγκη κρεάτων, χοιρινών και βοηδών, τα οποία είναι έτοιμη η αλβανική πλευρά να κάνει χρήση και να ζητήσει από την ελληνική πλευρά. Καθώς επίσης είδαμε επιχειρηματίες στην ελληνική χώρα που θέλουν να συνάψουν συνεργασίες με Έλληνες επιχειρηματίες. Επίσης, είδαμε στα πλαίσια των επισκέψεών μας πραγματικά την ελληνική ομογένεια, το κόμμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο είναι από την πλευρά της Ελλάδας και δίνει το δικό του αγώνα και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε τους ανθρώπους, και την Ομόνοια όμως. Είχαμε την ευκαιρία με τους ομογενείς μας να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να γνωρίσουμε από κοντά τη δυναμική της ομογένειας στην περιοχή αυτή, η οποία σας βεβαιώνω ότι στηρίζει και τις δράσεις μας. Όσον αφορά ο Περιφερειάρχης της Κοριτσάς, της Περιφερειακής Ενότητας Κοριτσάς, ζήτησε να επισκεφθεί την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό συνεργασίες. Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τύχει, ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν καθημερινά τον αγώνα της, είμαστε πολύ καλύτεροι στα προϊόντα μας, στην τεχνογνωσία μας, μπορούμε να διεισδύσουμε στις αγορές αυτές. Εξάλλου αυτός είναι ο ρόλος και ο στόχος, να μηδενίσουμε την ανεργία η οποία καλπάζει με αυξητικούς ρυθμούς και να κάνουμε πραγματικά δράση πράξη τις συνεργασίες αυτές. Επίσης, θέλω να πω ότι συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές η επόμενη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί όπως είχαμε συναποφασίσει οι τρεις πλευρές, δηλαδή η Αλβανία, η Αλβανική, η πλευρά της Φύρων και η Ελληνική, για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 4 Απριλίου, με παρουσία Ελλήνων επιχειρηματιών, Αλβανών, αλλά και Σκοπιανών, με στόχο την διείσδυση των επιχειρήσεών μας και τη συνεργασία στις περιοχές αυτές.